Χούντα έχουμε. Άμα έχουμε χούντα, βγαίνει το πει. Αλλά χούντα έχουμε. Το κατάλαβα εδώ και πόσο καιρό. Οι Έλληνες πρέπει πρώτα να τους φοβήσει και μετά για να πάρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Σε αυξητική τροχιά κινείται σταθερά ο ρυθμός των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, όπως αποτυπώνεται και στα αριθμητικά δεδομένα της επιχείρησης Ελευθερία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, καταγράφεται αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων από το 71 στο 75% στο ποσοστό των ατόμων άνω των 12 ετών που είτε είναι εμβολιασμένοι είτε έκλεισαν ραντεβού για πρώτη δόση μέσα σε 16 μόλις ημέρες τον Νοέμβριο. Καταρχάς, έπρεπε να γίνει κάτι για να εμβολιαστεί όλος ο κόσμος. Ναι. Όλος ο κόσμος. Όσον αφορά για το θέμα της επιπλήξεως με 100 ευρώ, έχω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται ποτέ να πάρθουν αυτά τα χρήματα, διότι θα περάσουν ο καιρός και δεν θα πάρθουν. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ας καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Πρέπει να εμβολιαστούμε όχι μόνο για τον εαυτό μας και για τους άλλους, για τους συνανθρώπους μας. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Για άνω των 60. Άνω των 60. Όλος ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί. Το πρόστιμο πόσο βλέπετε, πόσο φαίνεται. Όποιος δεν εμβολιάζεται, 100 ευρώ πρόστιμο. Οι Έλληνες πρέπει πρώτα να τους φοβήσει και μετά για να πάρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Κατά τις ίδιες πηγές, χάρη στην επιτάχυνση των εμβολιασμών, μειώθηκαν κατά 46.953 οι ανεμβολίαστοι πολίτες στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ετών. Παράλληλα, στις 11 Νοεμβρίου, οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών ήταν 593.209, ενώ μετά από 16 ημέρες, στις 27 Νοεμβρίου, οι ανεμβολίαστοι μειώθηκαν κατά 46.953 άτομα. Δεν είναι σωστό, δεν θεωρώ σωστό αυτό. Παρ' όλα αυτά, την τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό δεν την υποδέχεται θετικά μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης. 200 ευρώ κύριος Κούλης, κύριος Μητσοτάκης περιμένει να τους υποχρεώσει το εμβόλιο. Ας πάρει να διαβάσει και κανένα βιβλίο του Ιπποκράτη. Ας διαβάσει, γιατί με βοηθός μικροβιολόγου. Απαγορεύεται αυτό. Δεν μπορεί να υποχρεώσει τον καθένα, δηλαδή τι θέλει να τους ξεκάνει άνω το 60, άμα θέλει. Ποιος ο λόγος, και η Φιλίνα δεν μείνει άνω τον... Δηλαδή γιατί να το υποχρεώσει. Δύο εμβόλια κάνανε. Εγώ έκανα τώρα το rapid test, είμαι νόμιμη και δεν κατεβαίνει στο σύστημα. Εδώ και μια ώρα προσπαθώ. Νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας, δεν βοηθάει σε κάτι. Εκείνο που θα βοηθούσε είναι η τήρηση των μέτρων και η αποστασιοποίηση. Ορισμένοι μάλιστα κάνουν λόγο για χούντα. Όχι, και ούτε πρόκειται. Και ούτε πρόκειται. Θα πάω σε βουνό, θα πάρω χόρτα, ραδίκια θα τρώω και δεν το κάνω με το ζόρι. Είμαστε ελεύθεροι πολίτες. Χούντα έχουμε. Άμα έχουμε χούντα, βγαίνει το πει. Αλλά χούντα έχουμε. Το κατάλαβα εδώ και πόσο καιρό. Αλλά είναι ο κόσμος βόδια που δεν του κατεβάζουν από εκεί που είναι. Με 175 ευρώ με έχει. 175 να το δώσω εγώ να πάει να φάει, να ψωνίσει, να δώσει ρεύμα, να τα δώσει όλα. Εγώ θα, και να το κάνω το εμβόλιο, θα με υποχρεώσουν μετά να κάνω κι άλλα. Ποιος ο λόγος. Ποιος ο λόγος. Δεν κάνετε το εμβόλιο. Γιατί να το κάνω το εμβόλιο. Γιατί να το κάνω το εμβόλιο. 12 χρόνια παιδεύομαι με τον καρκίνο. Βγάλανε εμβόλιο για τον καρκίνο. Όχι. Για να παίρνουν τα φράγκα από τα φάρμακά μας. Και με 175 ευρώ θέλει ο κύριος εγώ να τρέχω στους γιατρούς. Ας βγάλουν πρώτα και μετά. Και οι εμβολιασμένοι ας κάνουν και αυτοί οι rapid test. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που κολλάνε. Γιατί εγώ σαν ανεμβολιαστή τώρα το έκανα. Μέρα παραμέρα το κάνω, κορίτσι μου. 5 ευρώ δίνω από τα 175 που με δίνει. Εγώ τα πληρώνω. Ας κάνουν και εμβολιασμένοι όμως, να δούμε ποιοι είναι αυτοί που μεταδίνουν τον ιό. Και μετά να βγει να μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι έχουν ανέβει τα κρούσματα. Το καλοκαίρι δηλαδή που ήθελε τα φράγκα από τους τουρίστες, γιατί τα άνοιξε όλα. Τον Κοσμάκη το ρωτάει τώρα πώς θα δουλέψει τα Χριστούγεννα. Εγώ είμαι άνεργη αυτή τη στιγμή και ούτε πρόκειται να βρω δουλειά. Γιατί είμαι 53 χρόνια και δεν με παίρνει κανένας. Και εμβόλιο να κάνω πάλι δεν θα με πάρουν. Ναι, ότι είναι απαράδεκτος. Εγώ δεν το εγκρίνω με τίποτα. Δηλαδή για να πάρει αυτό στα εκατοστάρια και να ενισχύσει το ΕΣΥ, θα την πληρώσουν αυτοί που δεν θέλουν. Δεν θέλω να το βάλω. Δηλαδή σε ποιο πείραξα εγώ. Όχι, δεν θέλω να το βάλω. Δεν μπορεί να είμαι υποχρεωσιμένος κανένας, γιατί αλλιώς πάντα ανθρώπινα δικαιώματα. Κοιτάξτε, βεβαίως είναι μεγάλο ποσό.
Είναι μεγάλο ποσόν. Δηλαδή θα μας βάλει να κάνει το εμβόλιο και αν δεν το κάνουμε να το πληρώνουμε. Αυτός γιατί είναι πρωθυπουργός. Να τα κάνει μόνος του αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι απαράδεκτα. Και δεν θέλω να το κάνω. Υπό αυτούς τους όρους όχι. Δεν το δέχομαι. Σοβαρά μιλάτε. Θα με βάλει με ένα πρόσημο. Για ποιο λόγο. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα. Τι είναι αυτός. Αυτός θα μας καθορίζει τι θα κάνουμε. Για όνομα του Θεού. Όχι, δεν το εγκρίνω με καμιά κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα ότι να παραιτηθεί. Αμέσως ύστερα από αυτό το πράγμα που είπε, να παραιτηθεί. Δεν αξίζει. Για κανένα λόγο. Απλά δεν θέλω να το κάνω. Δεν είναι δικαίωμά μου. Σε μια έκταση της πανδημίας, γιατί ούτως ή άλλως αυτό για να βοηθήσει σε κάτι θα περάσει, περίπου θα φτάσουμε στο Μάρτιο. Έτσι δεν είναι. Άρα αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει. Αυτό που βοηθάει αυτή τη στιγμή είναι η αποστασιοποίηση και η αυστηρή τήρηση των μέτρων. Νομίζω αυτό συμβαίνει και σε χώρες της Ευρώπης που έχουν πολύ καλύτερα ποσοστά εμβολιασμού από εμάς. Πάνε σε lockdown ή ένα είδος lockdown, να το πούμε αλλιώς. Παρόλο ότι πάνε πολύ καλά. Τώρα αυτό το ότι η άνω των 60, γιατί εγώ είμαι άνω των 60 και τριπλά εμβολιασμένος, το 80% λέει συμμετέχει με το 80% στις ΜΕΘ και στο. Μα ούτως ή άλλως πάντα συνέβαινε αυτό. Είμαστε η ευάλωτη ομάδα. Το κακό θα ήταν να ήταν κάπου αλλού τα ποσοστά θανάτου και τα ποσοστά νοσηλείας. Στους μικρότερους και στους. Δεν νομίζω ότι βοηθάει σε κάτι. Ίσα-ίσα που κάνει τον κόσμο να εξοργίζεται χωρίς λόγο.